δύο νεκροί, δύο γυναίκες βαριά τραυματισμένες και άλλα τέσσερα άτομα στα νοσοκομεία της Κρήτης μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες. Είναι το πολεμικό ανακοινωθέν από τους δρόμους του νησιού που πλημμυρίζουν από το αίμα των δεκάδων θυμάτων που άφησαν και φέτος την τελευταία τους πνοή με άδικο και δραματικό τρόπο. Πόνος υπάρχει πίσω από όλα αυτά τα νούμερα. Είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να τη δει και η πολιτεία και ο καθένας μεμονωμένα από αυτό. Μέσα από τα συντρίμμια των οχημάτων και τις κραυγές πόνου των θυμάτων που συγκλονίζουν, ξεδιπλώνεται η εφιαλτική τροπή στους δείκτες θνησιμότητας μετά από τροχαία. Μία ανάσα πριν από το τέλος του 2022. 55 νεκροί ήδη πριν ολοκληρωθεί η χρονιά, έναντι 49 απολειών που είχαν καταγραφεί το 2021. Και σκεφτείτε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα η χρονιά. Έχουμε μπροστά μας μέρες, έχουμε επικίνδυνες μέρες, με αργίες, με άτομα τα οποία θα καταναλώσουν ποσότητες αλκοόλ και ενδεχομένως βγουν στον δρόμο, κάτι που δεν θα πρέπει να συμβεί σε καμία περίπτωση. Αλλά όπως έχουμε πει και λέμε πολλές φορές, ναι, μεν η πολιτεία έχει ευθύνη για τους δρόμους, για τις διαγραμμίσεις, για τους φωτισμούς, για όλα αυτά. Αλλά πρέπει όμως και εμείς, από τη δική μας μεριά, να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δεν θα πω τι, όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, αρκεί να το κάνουμε. Από τα τροχαία δυστυχήματα, 24 σημειώθηκαν στο Ηράκλειο, 19 στα Χανιά, 9 στο Ρέθυμνο και 3 στο Λασίθι. Οι δύο γυναίκες που ανασύρθηκαν ζωντανές από τα συντρίμμια των αυτοκινήτων στην τραγωδία που εκτελήχθηκε στη Μεσαρά, δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Οι δύο άντρες ήταν νεκροί. Εμείς χρειάστηκε να κάνουμε απεγκλωβισμό στον έναν. Ο άλλος, κατά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, είχε πεταχτεί εκτός του αυτοκινήτου, σε ένα παρακείμενο αγροτικό χώρο. Οι φορείς που εμπλέκονται στην προσπάθεια πρόληψης των ατυχημάτων απευθύνουν δραματική προειδοποίηση για την εορταστική περίοδο, στην οποία παραδοσιακά καταγράφεται επιπλέον έξαρση των τροχαίων. Όπως φαίνεται από τον εβδομαδιαίο απολογισμό της Γενικής Αστυνομικής Διευθύνσης Κρήτης, με πάνω από 7.000 ελέγχους και 1.500 άκρως επικίνδυνες παραβάσεις, όσοι κινούνται στους δρόμους του νησιού εξακολουθούν να θεωρούν ότι δεν τους αγγίζει ο βαρύς φορός αίματος στην άσφαλτο, παίζοντας κορώνα γράμματα τη δική του ζωή των αγαπημένων τους προσώπων και όλων των υπολείπων. Το ένα αυτοκίνητο έκανε προσπέραση και δεν πρόσεξε το άλλο και έγινε το συμβάν. Το δυστύχημα. Να προσέχουν οι οδηγοί, γιατί εδώ ζουν με πάρα πολλά χιλιόμετρα. Κίνηση στροφή από εκεί. Όπως προέκυψε στη διάρκεια των ελέγχων από τις 11 ως τις 17 Δεκεμβρίου, βεβαιώθηκαν 217 κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα, 183 για μη χρήση ζώνης και κράνους, 98 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης, 49 για χρήση κινητού, 22 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 18 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 15 για αντικανονικό προσπέρασμα και 34 για αντικανονικούς ελιγμούς. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με θέμα κουλτούρας που έχουμε γενικότερα. Πιστεύουμε ότι θα κάνω την προσπέραση αυτή ή θα κάνω την παραβίαση αυτή και εννοείται ότι δεν θα με πιάσει η αστυνομία. Τι ποσοστό έχω να με πιάσει, ας πούμε, 1-2-3%. Άρα λοιπόν το κάνω. Θεωρώ ότι σε μένα δεν θα συμβεί ποτέ το ατύχημα. Με μαγικό τρόπο θα συμβεί σε όλους τους άλλους εκτός από μένα. Εκεί λοιπόν είναι τώρα όλα που θα πρέπει να τα ζυγίσουμε. Μετά την τραγωδία στη Μεσαρά και το σοβαρό τροχαίο στο Γιώφυρο, τα ξημερώματα δύο ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, στο Ηράκλειο και τα Χανιά, μετά από τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν με την εμπλοκή μοτοσυκλετών.